Κονίκιας. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Λάπας, καθώς σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, και να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, ο δρόμος για την τρίτη άδειά του. Καλό μεσημέρι, Εύα. Πριν από λίγο πήρε τελικώς εξιτήριο από εδώ, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο Δημήτρης Κουφοντίνας, κάτω από δρακόντρια μέτρα ασφαλείας, μετήχθη στο νοσοκομείο κρατουμένων και από εκεί στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται. Να πούμε ότι αύριο ή μεθαύριο, ανάλογα με το πόσο θα κρατήσουν οι σχετικές διαδικασίες, αναμένεται να κάνει χρήση και της 48ωρης άδειας, που ήταν και ο λόγος της απεργίας πείνας που είχε ξεκινήσει 30 Μαΐου με αποτέλεσμα να βρεθεί εδώ και να νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν αύριο ή μεθαύριο ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα περάσει για τρίτη φορά την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να βρεθεί για 48 ώρες στο σπίτι του. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.